Η παραβολή του μεγάλου δείπνου. Κάποιος, θέλοντας να τιμήσει τους φίλους του, οργάνωσε στο αρχοντικό του πλούσιο δείπνο. Μα η ώρα περνούσε και δεν έλεγε ακόμα να φανεί κανείς. Τότε ο άρχοντας στέλνει έναν υπηρέτη του να υπενθυμίσει στους καλεσμένους την πρόσκληση και ότι όλα ήταν έτοιμα. Αυτούς περίμενε για να αρχίσουν να τρώνε. Στον πρώτο που πήγε ο υπηρέτης, του είπε πως δυστυχώς δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του φίλου του. Αγόρασε ένα χωράφι και έπρεπε οπωσδήποτε να πάει να το δει. Γι' αυτό και τον παρακαλούσε να θεωρήσει την απουσία του δικαιολογημένη. Την ίδια παράκληση έκανε στον υπηρέτη και ο δεύτερος καλεσμένος. Γιατί ούτε και αυτός μπορούσε να πάει στο δείπνο. Αγόρασε 5 ζευγάρια βόδια και πρέπει να πάει να τα δοκιμάσει. Αντέχουν στο ζυγό ή όχι? Ο τρίτος από τους καλεσμένους είπε στον υπηρέτη ότι είναι νιώπαντρος και δεν μπορούσε να αφήσει την υφή μόνη της. Υπηρέτης γύρισε στο αρχοντικό και μετέφερε όλες τις δικαιολογίες των καλεσμένων και την παράκλησή τους να θεωρηθεί η απουσία τους δικαιολογημένη. Ο κύριος όμως οργίστηκε. Περίμενε πως θα το θεωρούσαν τιμή που τους κάλεσε στο δείπνο. Αυτή τους η άρνηση ήταν μια καθαρή περιφρόνηση. Αμέσως τότε δίνει εντολή στον υπηρέτη του να βγει στους δρόμους και στις πλατείες όπου σύχναζαν ανήμποροι και αναγκεμένοι και να καλέσει αυτούς στο επίσημο δείπνο του. Πράγματι, ο υπηρέτης πήγε και βρήκε πολλούς φτωχούς και περιφρονημένους. Τους ανακοίνωσε την πρόσκληση και εκείνοι, ξαφνιασμένοι για την αναπάντεχη πρόσκληση, έτρεξαν με χαρά στο σπίτι του άρχοντα. Ο οικοδεσπότης τους καλωσόρισε εγκάρδια. Μα υπήρχε ακόμα χώρος. Γι' αυτό ο κύριος ξαναστέλνει το δούλο στα μονοπάτια και στους δρόμους για να βρει κι άλλους που θα γεμίσουν τις κενές θέσεις.
Και αφού γέμισε το τραπέζι, πρώτος αυτός σήκωσε την κούπα του. Να πιούν όλοι στην υγεία όλων. Ο οικοδεσπότης που ετοίμασε το πλούσιο δείπνο είναι ο Θεός. Το δείπνο είναι η βασιλεία των ουρανών που έχει ετοιμάσει για το καθένα μας, για όλους μας. Ο δούλος που πήγε να υπενθυμίσει τους προσκαλεσμένους στο δείπνο είναι ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Οι καλεσμένοι είμαστε όλοι άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι, που μας προσκαλεί ο Χριστός να συμμετέχουμε στη χαρά του Παραδείσου. Αυτοί που αρνούνται την πρόσκληση, ίσως είμαστε και εμείς. Όταν δεν θέλουμε να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ουσιαστικά αρνούμαστε να συμμετέχουμε στην αιώνια χαρά του Παραδείσου. Ουφ, εντάξει, καλά που πρόλαβα και σας τα είπα. Γεια σας παιδιά, να είστε όλοι καλά!